Και να έρθουμε τώρα στην υπόθεση κατασκοπίας στη Ρόδο, καθώς ο ένας εκ των δύο προφυλακισμένων προσέφυγε στη δικαιοσύνη Πέτρο Καρσιώτη και ζητά να φεθεί ελεύθερος υπό όρους. Ακριβώς. Είναι ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου στην Ρόδο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον μάγειρα του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ρόδο στο Καστελόριζο με την κατηγορία της κατασκοπίας και της βοήθειας σε ξένη δύναμη που επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Ζητάει λοιπόν να αφαιθεί ελεύθερος με όποιον όρο κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Όμως η ανακρίτρια στο σκεπτικό της ήταν μέχρι τώρα, όταν προφυλακίστηκαν, ήταν καταπέλτης, καθώς τους κατηγορεί ότι έχουν δώσει μυστικά και ότι και στην περίπτωση που διατάξει έναν όρο για κατοίκον περιορισμό θα μπορούσαν, όπως είχαν κάνει μέχρι τώρα, μέσω ηλεκτρονικών μέσων να διαβιβάσουν μυστικά στην άλλη πλευρά που, όπως είπαμε, επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Πέτρο Καρσιώτη, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι θα γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Για να δούμε λοιπόν. Πέτρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα στη Λέσβο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, άκουσε τα κάλαντα από την Εθνοφυλακή, ενώ έστειλε και πάλι μήνυμα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ώστε να τελειώσει ο εφιάλτης της πανδημίας. Η μπάντα της Εθνοφυλακής τραγουδά τα παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Λέσβο λίγο πριν από την αλλαγή της χρονιάς. Ο νέος χρόνος που κέτε, ευχόμαστε να φέρει ό,τι ο παλιός δεν μπόρεσε. Ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στα σκάφη του λιμενικού και μέσω ασύρματου έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους υπηρετούν στην οριογραμμή. 090, προσπάθεια 060, ελήφθη. Να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει αυτόν τον δύσκολο χρόνο, προστατεύοντας τα σύνορά μας, τα ελληνικά σύνορα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Μήνυμά σας ελήφθη. Το πλοίο μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιπολία βόρεια του νησιού Λέσβου επί οριογραμμή.